Μετά το ρεπό που πήραν οι παίκτε τη ΑΕΚΑ, τον Ματία Αλμέδα, επιστρέφουν στι προπονήσει. Ε, στην προπόνηση, απόψε τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Φανφέρτο. Ο Ολλανδό αναμένεται να δοκιμάσει να προπονηθεί κανονικά, ξεπερνώντα τη θλάσση από την οποία προέρχεται. Αν καταφέρει να γυμναστεί κανονικά και δείξει πω έχει ξεπεράσει και δεν νιώθει κανένα απολύτω πόνο, τότε ενδεχομένω να είναι στη διάθεση του Αλμέιδα για την αναμέτρηση με τον Όφη. Φυσικά ακόμα και να προπονηθεί δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει την 11 τη Ένωση. Ανοιχτό το παράθυρο για την παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ μετά το καλοκαίρι, επιβεβαίωσε το ΤΑΝΤ προημερών. Είχε κυκλοφορήσει απόσπασμα συνέντευξή του που είχε παραχωρήσει ο Άσο τη Ένωση με το Μεξικάνο να αναφέρει πω θα κάνει ό,τι μπορεί για να συνεχίσει με τα κυτρινόμαυρα. Χθε δημοσιεύτηκε η συνέντευξη με τίτλο Ο Πινέδα ονειρεύεται να γίνει είδωλο στην ΑΕΚ με το σχετικό κείμενο που φιλοξενεί τι δηλώσει του να σημειώνει ότι είναι ενθουσιασμένο. Ότι χορεύει στο γήπεδο και ότι θέλει το πρωτάθλημα. Τον ανταγωνισμό που δεδομένα θα έχει η ΑΕΚ στην δύσκολη προσπάθεια να κρατήσει τον Ομπρελίνο Πινέδα, επιβεβαιώνει δημοσίευμα από το Μεξικό. Σε ανάρτηση στο Twitter, ο ρεπόρτερ Χουάν Κάρλο Δίας αναφέρει σε δημοσίευμα ότι ομάδες ομάδε του εξωτερικού, κατανομάζοντα μάλιστα και μερικέ, ενδιαφέρονται για τον άσο τη ΑΕΚ. Νέο αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ με τον Θεοδόση Μαχέρα. Στο ίδιο πόδι που πέρυσι είχε ρήξη χιαστού, ο νεαρό εξτρέμι υπέστη ρήξη έσω και έξω μηνίσκου. Να πούμε ότι θα απουσιάσει από την ομάδα 4 με 6 εβδομάδες.